Λοιπόν, ελπίζω το πρόβλημα να έχει αποκατασταθεί και είναι μας ακούτε κανονικά στο YouTube. Τέλος πάντων, προσπαθώ να φτιάξουμε την κάμερα για να γράφει κανονικά το μάτς σε περίπτωση που υπάρχει θέμα στο YouTube. Το σκορ είναι 11-13, είναι μπροστά η Βάτος Κρόκος. Το μάτς τώρα πλέον γράφεται κανονικά και στην κάμερα γιατί είχε βγάλει ένα θεματάκι. Οπότε τώρα τουλάχιστον, εάν πολύ στο YouTube θα είμαστε μαζί να μπορείτε να δείτε το μάτς το βράδυ ή αύριο. Οπότε προχωράμε 11-14, θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει άλλο θέμα. Η τεχνική του μπασκετάκι έχουν μπει στο σύστημα και το εξεργάζονται. Είναι θέμα όμως του ίντερνετ και όχι, δεν έχει καμία σχέση το μπασκετάκι με αυτό. Είναι θέμα καθαρά του ίντερνετ της γραμμής στο αρένα, το οποίο εδώ και αρκετό καιρό μας ταλανίζει. Έχουμε κάνει προσπάθειες, αλλά μέχρι στιγμής δεν λέει να το φτιάξει κάποιος. 11-14, ένα λεπτό για το τέλος της πρώτης περίοδου, ένα μάτς αρκετά κλειστό που ευνοεί τους προφανώς τους Βάτος Κρόκος. Φόσκας, πυροβολή για 3, αστοχή, rebound του Καραπέτσου. Γραφτόπουλος. Κερδίζει το φάουλο το Βιτζιλέο. Είναι σκληρές μάχες οι δυο τους. Δύο βολές για τον έμπειρο φόρβορντ. Θα βγει, θα φωνάξει το ψηλό του. Πώς θα δώσει στο 11, να προσπίσει, εκτελεί για 2 μετά από τρίπλα. Το βάζει 2, ωραία εκτέλεση, 11-15, ο Βάτος Κρόκος. Ξεκινούν καλά την πρώτη περίοδο και με το Μαξιλαράκι που έχουν το πρώτο μάτς. Πρόκλησής τους στο Final Four της κατηγορίας 11-16, τέλος πρώτης περίοδου. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο. Μέσα γκολ φόρτου ξανά. Πολύ εύκολα. Μέσα και τη βολή. Τέσσερα-δέκα-εννιά. Καραφτόπουλος στον επιτηρή. Ο Φόσκας. Φόσκας πάρα πολύ καλή άμυνα. Καραμπέτσος. Θα κερδίσει το φόρτο του δικαίωμα για δύο βολές. Thank you.
21, θα δώσει τον Βίτσι. Βασιλέος, δύσκολη κίνηση. Ασχετή, το 32. Καραμπέτσος. Στην κύριη σωστά. Θα να τρέξουν εδώ το Σκρόκος, οι οποίοι έχουν τον έλεγχο του μάτς 15-19. Λέος στον Φώσκα. Διακρίσει αυτός από το σού του. Έχει το πίσω Βετσιλέος. Δύσκολο σούτ, αστοχή, δεν πέσουν σωστά οι Τζάνερς. Δεκαπέντε-δεκαεννιά. Για τρεις ο Πάνιας, αστοχή. Δεν είναι καλή στην επίθεση σήμερα οι Gunners. Ούτε σήμερα μάλλον. Καλάθι Φλότερ, 15-21. Αυτόπουλος. Του Καραμπέτσου, ο οποίος είναι συγκινητικό σήμερα. Σήμερα ο Στάθης είναι πραγματικά συγκινητικός. Μιστούνας 18-21 διαφορά στους 3. Μιστούνας τελεί για 2, το βάζει με τα μπλοκ καιρό. Για 2 ώρα αυτό που νοσούνται τώρα. Πάρα πολύ άστοχη η λευκή. Τούνας, Βόσκας, ήταν κακή πάσα, θα κλέψει ο Φινιανάκη και θα κλέψει το φαουλ. Αγίες βασιλιά του Πάνια. Στόπουλος, Σιμιανάκης, βήματα. Και time out, οι Gunners 18-23, διακόπτουμε 5-42 ακόμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. 18-23. 5 λεπτά και τελειώσει το τέλος του
του πρώτου μηχρονού. Σούνας, Λάζος. Τώρα ο Χατζηδικίδας. Ο Πεμότ ολοκληρώθηκε. Μπέλα στην κέλια. Τον Βάτος Κρόβος. Κλάθη του Φώσκα με ταμπλό. Βλέπετε τώρα αυτό που λέω ασφιχτικά από το Φώσκα. Βάνιας. Τελίγια 2, κακό το σούτ του, πάρα πολύ καλή άμυνα του Φώσκα. Και έξω διακάτως. Είναι ο Μπιστούνας. Σήκωσε 5 μπροστά, μην εκεί. Λάθος η Βατοστρόκος, Ραυτόπουλος, Κουνιανάκης, ωραία πάσα, Ραυτόπουλος μιλάει τη φάση, 22-25. Λυσιλίως ο Βέσκον Μπιστούνα. Λέω, εύκολο καλάθι για την κλάση του, τρέχει ο Κουνιανάκης. Μέσα στο χέρι ο Κουνιανάκης. Τρέχει ο Λάζος, θα δώσει το Βιτσιλέο. Λάζος. Φώσκα, δεξί τράι. Καλάθι. 22-27. Νομίζω ότι η Βάτος Κρόβος έχουν για μαξιλαράκι και από το πρώτο παιχνίδι. Όταν γυρίσω τον Ιαννάκης, μπαίνει ο Καραμπέτσος. Δεν έχουν πάρα πολλές λύσεις. Οι σχέδιοι ομάδες, ο Καραμπέτσος, ο Πλούπερ. Εδώ νομίζω ότι είναι αυτή και ο Φώσκας. Φώσκα. Δύο βολές σε αυτό που λες. Μέσα από τη βολή. Άμυνα ζώνη στην πρώτη φορά είναι σωστή η Ραυτόπουλος. Ακουνιανάκης. Ναι, εκτελεί για δύο. Τρέχει ο Ακουνιανάκης, τρέχει ο Φώσκας. Τρέχει το φόλο τον Ακουνιανάκη. Δεύτερο ομαδικό.
Μπέζος ελεύθερος για τρεις. Κακό το σούτ του rebound του Καραμπέτσου. Το 8 κάνει μια προσποίηση. Καραμπέτσος για τρεις. Ούτε τώρα rebound του Βιτσιλέου. Λιγότερο από δίλεπτο το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπροστά Λιβάτος Τρόχος. Λάζος για τρεις, κάνει δεύτερο συνεχόμενο. Τι μπάλα στη γεία του Κραυτοπουλού. Τελή για τρεις, κακό το σούτ του, κακό μπάσκετ. Απέναντι στο ψηλό, τελή για δύο. Τέταρτη πέμπτη για τους χαμένοι επίδεση και για τις δύο ομάδες. Καραμπέτσου χαμηλό πως. Του Φώσκα δύο βολές. Και αυτός έχει πολύ στο σκορ κανένα τρίλετο. Λάζος φάουλ του Καραμπέτσου. Τρίτο ομαδικό. Στουνάς τώρα ο Βιτσιλέος, τελεί για δύο. Τελειώνει τη φάση 24-29. Καλό φάουλ. Τέλο φάουλ του Φώσκα τώρα πάνω στον Καραμπέτσου, ξανά βολές. Σκόρπος 8,7. Πάλι πήγε η άσπη για δύο Ελλάδες με τη λέξη τέλος του χρόνου 25-29. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει 25-29. Μπροστά η εξαιρετική βάση στρόφος από την Ανάκη σε μια χέρι, τελειώνει τη φάση. Δεν έχω χάσει το προβάδισμα που δεν είναι ποτέ. Μάλλον από την αρχή βάζει να ρολάρει το μάτς η βάση στρόφος.
Μπιστούνας, θα δώσουν ένα ζω. Μπιστούνας, δύσκολο σουτ με τα μπλώ αστική. Θα δώσει τον Κουμιανάκη. Κουμιανάκης, πρώτο σουτ του. Στην παρουσία του Μπιστούνα. 11 θα δώσει τον Βίτζι. Τρομερή άμυνα, τρομακτική άμυνα του Κουμιανάκη. Ο θα κλέψει, θα κερδίσει και το φαουλ. Καλάθι. Και τώρα 30-32 η διαφορά στους 2. Πάει το 7 ο Ραστόπουλος, την περασάνε στον Ακουμιανάκη, αριστερό χουκ, αστοχή ο Ακουμιανάκη, rebound του Ιτζηλέου. Εύστοχο σουτ από το ψηλό 34. Διαφορά στην κάμερα, κάτι δείχνει τώρα. Ψυχού. Ο coach. Καλά, στο ζήτημα το θέμα είναι ότι το 8 και λίγα 2 στρατή αυτός. Φολ χαμηλά. Okay.
Τούνας. Φαουλ θα κερδίσει. Το 10-5 ο Παπαναστασίου από τον Φιφί. Έξι λεπτά ακόμα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 30-34, νομίζω ότι αυτή η περίοδος, το τέλος αυτής μάλλον θα μας δείξει τι μελιγενέστη για την πρόκληση. Πρακτικά το τεράστιο φαβορί και αυτή τη στιγμή, μάλλον παραμένει αυτή τη στιγμή, λίγο το στόχο. Οι Γκάνερς δεν μπορούν να προηγηθούν. Πάνιας για 2, αστοχή ο Πάνιας. Πολύ κακό πάσα τους Γκάνερς. Λάζος και μέσα η βολή της Ενής Ποινής, 31-34. Ο Μπιστούνας, αυτό το σούτ ριμπάουντ του Φουφί. Στερεφού, κάστοχος ο Χουνιανάκης. Τρέχουν οι... Λιβάντος Κόκκος, βολές από ομαδικά. Κακό το μάτς, άρα πολύ κακό το μάτς. Έξω και η δεύτερη βολή. Τελικό ριμπάντ του Παπαναστασίου. Καλίτσας. Ωραία σταυρωτή. Τελειώνει τη φάση ο Καλίτσας. 31-36. Και με την εικόνα του παιχνιδιού, νομίζω ότι το δίκαιο είναι να περάσουν στην επόμενη φάση από τους στόχους. 2-8 στοχή ο Κουμιανάκης. Πάνι. Πάνιας για 3. Τρίποντο ανάσα. Ο Στατσινικήτας 34-36. Πάει το 10-5-34-36. Καλάθι 34-38. Για τρεις ο Πάνιας, κανά έρμπολ. Δύο ξανά ο Παναστασίου, τώρα στο χ. Λοιπόν του Βιτζιλέου 34-38. Για
διαφορά στους 4. Διαφορά στους δύο, νομίζω ότι πλέον πιο πολύ το μάτς έχει το χαρακτήρα ποιος το πάρει παρά την πρόκριση. Ωραία, πάση στον Παπαναστασίου. Και πρώτη. Και δεύτερη. Και time out. 36-39 η διαφορά στους 3. Λοιπόν, 36-40 η διαφορά στους 4. Ναι, ο Καραμπέτσος. 38-40. Χρήσο Μπουστούνας. Όχι. Μονίμως πολλές ευκαιρίες για να προσπεράσουν οι Gunners και συνήθως το πληρώνουν. Ρέντο 8.40, 1,5 λεπτό ακόμα. Παραδέξος βουτάει. Παίζει με μεγάλο πόνο. Αλλά είπαμε. Η 21 θα δώσει στον Παπαναστασίου, 38-42. Καραμπέτσος για τρεις από μακριά. Σπαθή ριμπάου του Μπιστούνα. Μια επίδυση πρώτα τους λόγους, οι οποίοι διατηρούν μια μικρή διαφορά. Στοιχείο Γκαλίτσας, ο ίδιος στο σκουπίδι, φάω δύο βολές. Θέλουν για δύο αστοχούν, τέλος 32, τέλος του περίοδου. Λοιπόν, ξεκινάει τώρα το 10 λεπτό. Λοιπόν,
Έχει τελειώσει. Την ίδια ώρα στον κολονό, reload κάνει το comeback. Άρα με βάση τα ανέκτορα στοιχεία, reload με βάτο φόβο ήταν οι δύο τις τέσσερις ομάδες. Μέσα τελειώνει η φάση. Βάζει το 5. Το 14 και λίγα 2 καραβέτσα. Στο οποίο στην επίδεση πέσει μόνος του. Θα δώσει το Φόσκα στο Λάζο για 3. Όχι, rebound από τον ίδιο. Δεξί σουτάκια στο χείρι. Δυτικό ρυθμό του Αναστασίου στο χείρι. Rebound του Αφουνιανάκη. Ταυτόπουλος για 3. Κακό του πολύ. Θα σου το κάνει, εσύ είναι μόνο ταμπλό. Του Κουμανάκης τελειώνει τη φάση 42-44. Λέος ελεύθερο σουτ άστοχο. Ποιος Βάτος Κρόκος. Εύστοχο τρίποντο του Λάζου. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να φόβουλα καπρόκρισης. Τελειώνει μια για πάντα το πανηγύρι. 42-47. Το 21, πολύ καλύτερο το Κουμιανάκη και πάλι για Γκάνετς, 43-47. Thank you.
Σουρβολή. Βαριά του Φωσκά. Έγινε την μπάλα, Βεξινέος, δύο βολές. Τάι, μόνο διακότουμε. Λοιπόν, στρέψαμε έξω από την βολή του Βιτσιλέου. Εξοχή, δεύτερο ο Δημιουργάκης. Φάουλ του Βιτσιλέου, χαμηλά. Πλέον, το μόνο που νοιάζει στις δύο ομάδες είναι η νίκη. Πολύ καλή άμα του Βιτσιλέου, δεν μπορεί ο Καραμπέτσος. 5.32, 44, 47 και μία νίκη που όπως όλα δείχνουν, οπα. Ο Βιτσιλέος, 44, 49 που όπως όλα δείχνουν και τη νίκη, μάλλον θα την πάρουν οι βάτος όπως και νομίζω δικαίως. Τρίποντο, άστοχο rebound. Λάθος από τους Κρόκους, θα κλέψει ο Ραυτόπουλος. Ωραία προσπίση. Πολύ καλή άμυνα. Βιτσιλέου 44-49. Οι Βάτος Κρόκους πάνε να ντουμπλάνουν τις νίκες τους. Λάζος του Παναστασίου. Νάι. Στοχή. Κι άλλο φάουλ. Βολές. Στον Καλίτσα, τώρα θα την πάρει αυτή την μπάλα. Φώσκας, Λάζος, για τρεις. Τέλος, λογικά εδώ τελειώνει και η υπόθεση νίκη. 44-52 η διαφορά στους 8. Λοιπόν, του Πανιά. Ναι, ναι ρε Κλαφιάρη, στην κάμερα πες το. Καλά, προφανώς, αφού δεν είσαι. Τσίρκος. Τι πες, το ξέρεις. Εδώ Γιάννης Πέλεχας. Φως κάσε, τελεί για τρεις αστοχή. Λοιπόν, από το 7. Λάθος, νομίζω ότι πλέον το μάτς έχει χάσει και το ενδιαφέρον του. Δίκαια, δικαιότατα. Όσο πιο αλλιώς να το πούμε αλλιώς. Έξω ο Καραμπέτσος. Έξω και ο Βιτσιλέος. Τρία λεπτά ακόμα. Φόλτουρα αυτό
Γιανακόπουλου, βολές ο Φωσκάς. Για 2 το βάζει ο Λάζο, 44-54 ρετσίβο διαφορά. Νομίζω ότι πρέπει να τη δίνει την παλακή. Δεν τη δίνει ούτε τώρα. Πλέον και οι κάνες έχουν κάτι κάτω, δεν μιλάει κανείς. 2-2 θα περάσουν στην επόμενη φάση. Του Σαμέρ. Κόσκας για 3 τώρα στο χεί. Αστόχο σουτ, rebound αμυντικό, δεν έχει πολλά να πει το μάτς. Εξαιρετική εμφάνιση, μάλλον επαγγελματική εμφάνιση από τους Βάτες Κρόκος. Δεν γίνεται. Είναι το 27. Παναστασίου, Παλίτσα στο Λάζο. Ω, τι έχασε ο Λάζος. Σου του Καλίτσα, 1-14 ακόμα. Δικαιότατη πρόκληση, δικαιότατη νίκη για τον Βάτο Στόχο. Γκολ φάουλ. Την Τάνια. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια θα μου πεις. Άντε 7.54, ένα λεπτό ακόμα. Μην θα κάτω μάτς. Δεν βιάζονται καθόλου. Ο Βατοσφρόκος πιο πολύ πέσει με το ρολόι. Φώσκας θα δώσει απέναντι στο Παπαναστασίου και τρίποντο. Αστοχή, rebound αμυντικό από το 6. Πού θα κάτσει την πηλιά. Μάλλον στην τελική διαφορά. Και λογικά θα είναι και τελευταία επίθεση του ματς. Βάτος Στόχος δικαιότατα. Αυτόπουλος στοχή. Πάντα από το 6 δικαιότατα. Στους 4 της development στο summer. Τάνιας για 3 στοχή. Rebound του Λάζου. Τελώς δεν θα κάνει επίθεση. Βάτος Στόχος 47-54. Αυτό είναι τελικό. Σκορ δικαιότατα. Βάτος Στόχος στους 4.